Καλησπέρα από το Βερολίνο. Ευχαριστώ και την κυρία Χατζηγεωργίου και την κυρία Τζίμης για το καλωσόρισμα και για όλη την ευθύνη της διοργάνωσης. Θα ήθελα και εγώ από τη μεριά μου να καλωσορίσω όλες και όλους εσάς που είστε μαζί μας σε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση με θέμα τη λογοτεχνική μετάφραση. Και φυσικά να καλωσορίσω τις δύο καλεσμένες μας απόψε, την Birgit Hildebrand και τη Δέσποινα Κανελοπούλου. Η συνάντηση αυτή είναι, όπως ακούσατε, η πρώτη από μια σειρά συναντήσεων με τη μορφή online σεμιναρίων που προγραμματίζει το Ινστιτούτο Γκέτε σε συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για τη φετινή άνοιξη γύρω από τη λογοτεχνική μετάφραση. Εδώ να πω ότι ο στόχος που θέτουμε ως προς τη θεματική των ανοιξιάτικων σεμιναρίων είναι διπλός. Αφενός έχει να κάνει με την καθ' αυτό δημιουργική εργασία των μεταφραστών λογοτεχνίας κατά την αναμέτρησή τους με ένα λογοτεχνικό κείμενο, το πρωτότυπο, και με όλα τα γλωσσικά, αισθητικά, πολιτισμικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά ενός λογοτεχνικού κειμένου από μια γλώσσα σε μια άλλη. Και αφετέρου, τα σεμινάρια αυτά έχουν στόχο να φωτίσουν τη θέση των μεταφραστών λογοτεχνίας μέσα στο εκδοτικό τοπίο και την αλυσίδα της παραγωγής ενός βιβλίου, να δείξουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συνεργασία των μεταφραστών με τους εκδότες, τους επιμελητές και άλλους παράγοντες της βιβλιοπαραγωγής. Και μάλιστα υπό συγκριτικό πρίσμα, κοιτάζοντας δηλαδή τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τι συμβαίνει στη Γερμανία. Αλλά και το ζήτημα της επιχορήγησης των μεταφράσεων και μέσω αυτής η προσπάθεια προώθησης μιας εθνικής λογοτεχνίας σε μια άλλη χώρα, της γερμανόφωνης λογοτεχνίας στην Ελλάδα ή της ελληνικής λογοτεχνίας στη Γερμανία, δηλαδή θέματα που άπτονται της πολιτικής για το βιβλίο, επίσης θα μας απασχολήσουν στη συνέχεια αυτού του κύκλου των σεμιναρίων. Αυτές οι δύο βασικές παράμετροι που προανέφερα, δηλαδή αφενός το αισθητικό κομμάτι της δουλειάς των μεταφραστών λογοτεχνίας και αφετέρου οι συγκεκριμένες συνθήκες μέσα στον χώρο του βιβλίου, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν και να προσαρμοστούν οι μεταφραστές, θα είναι οι άξονες και της σημερινής μας συζήτησης. Φυσικά, τα ζητήματα αυτά είναι πολύπλευρα και σύνθετα και είναι αδύνατο να εξαντληθούν μέσα στην προβλεπόμενη διάρκεια της μιας ώρας, αλλά θα επιχειρήσουμε μέσα από τη σκοπιά και την εμπειρία των δύο ομιλητριών να αναδείξουμε κάποιες ενδιαφέρουσες, ελπίζουμε, πτυχές της συγκεκριμένης θεματικής. Liebe Birgit, liebe Despina, von Ihren Lebensläufen ausgehend möchte ich euch als erstes fragen, wie ihr zu den Büchern gekommen seid, die ihr übersetzt habt. Wie oft habt ihr selber die Bücher vorgeschlagen, für die ihr danach einen Auftrag von einem Verlag bekommen habt? Und wie oft musstet ihr Kompromisse schließen, das heißt Übersetzungsaufträge annehmen, von denen ihr nicht unbedingt begeistert wart, bei denen aber ein Verlag, mit dem ihr zum Beispiel in der Vergangenheit schon gut zusammengearbeitet habt, ein bestimmtes Buch veröffentlichen wollte und euch angefragt habt? Ich werfe einige Fragen in den Raum, im digitalen Raum, damit wir erstmal das Thema umkreisen. Also, liebe Birgit, ich wende mich zuerst an dich. Ich kann mir vorstellen, dass du als Übersetzerin griechischer Literatur ins Deutsche oft auch die Rolle der Literaturvermittlerin übernehmen musstest, dass sich die deutschen Verlage meist so wenig, also mit der griechischen Literatur auskennen. War das tatsächlich so? Und was würdest du sagen, also welche Faktoren beeinflussen die Auswahl der zu übersetzenden Bücher und welche andere Kriterien spielen neben der literarischen Qualität eines Buches eine Rolle? Oft soll man ja als Übersetzerin Gutachten schreiben und alle Pro- und Kontra-Argumente für die Auswahl eines Buches sehr ausführlich angeben. Kannst du uns ein bisschen von deiner langjährigen Erfahrung berichten? Ja, guten Abend erstmal an alle, die auch zuhören. Ich freue mich sehr, dass ich heute teilnehmen darf. Ja, ich bin ja schon sehr lange Übersetzerin. Ich habe sehr spät angefangen, muss ich gleich mal vorausschicken. Ich war schon über 40, als ich mit dem Übersetzen angefangen habe, nach dem Aufenthalt in Thessaloniki und meiner Arbeit an der Uni, habe ich dann erst sehr spät angefangen, wie gesagt. Und zunächst mal wurde ich vom Romiosini Verlag, ich bin mit Niki Aydeney ja langjährig befreundet, wurde ich vom Romiosini Verlag, also von Niki, gefragt, ob ich Lust hätte, eine Erzählung für sie zu übersetzen, für den ersten Band in ihrem Verlag Saloniki erzählt. Da ich in Saloniki eben gelebt habe, war das natürlich für mich ein willkommener Anlass. Und nach dieser Erfahrung habe ich gemerkt, dass Übersetzen mir absolut liegt, dass ich das auch kann. Und
Wir haben dann weitergemacht. Das erste größere Buch, was ich übersetzt habe, war auch wieder von Niki initiiert, Alcisei, die Verlobte des Achilles. Und dann erst habe ich einen Schritt aus dem Romiosini Verlag gemacht und habe für Hansa den Mathesis übersetzt, im Literatus Kilo. Ich weiß, ich habe gerade überlegt, wie ich eigentlich zu diesem Buch gekommen bin. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Ich nehme an, das Buch ist dem Verlag angeboten worden und vielleicht war das die Vermittlung von Frau Eidenayer, dass die mich als Übersetzerin angefragt haben. Ich habe das dann übersetzt und habe dann die überraschende Erfahrung gemacht, dass das Buch erst mal 2 Jahre lang beim Verlag unveröffentlicht lag. Ich habe dann schon gedacht, es kommt überhaupt nicht mehr raus. Und dann kam aber das Jahr 2001, was für uns Übersetzer ein absoluter positiver Faktor war, weil Griechenland Gastland war bei der Frankfurter Buchmesse. Und dann haben sich plötzlich alle Verlage für die griechische Literatur interessiert. Und Mathesis kam dann auch raus. Ich habe in dem Jahr sogar den Preis für deutsch-griechische Übersetzung bekommen, was mich dann so etwas bekannt gemacht hat, weil der auch bei der Buchmesse überreicht wurde. Und in dem Jahr sind von mir 4 große Übersetzungen rausgekommen und eine ganze Reihe von kleinen. Also da war ich dann mittendrin. Und zum Teil gingen dann die Autoren, die ich übersetzt habe, auch noch weiter. Also Triandafilou hatte noch ein Fortsetzungsbuch zum Beispiel. Da war zuerst der Unterirdische Himmel, dann kam die Bleistiftfabrik nach. Michalopoulou hatte das Glück nicht, weil ihr Buch, das in dem Jahr rauskam, Ossesphores Andexis, das im Deutschen den schrecklichen Titel hatte, So ist das Leben, was übrigens auch noch ein Problem für sich ist, die Titel der deutschen Verlage. Das hatte keinen so großen Erfolg und dann wurde ihr Werk nicht fortgesetzt. Es ging aber gleichzeitig auch gerade der Verlag kaputt. Ich habe ganz gute Beziehungen gehabt zum Hansa Verlag und habe über den Hansa Verlag auch Anfragen bekommen, hatte aber mit der Lektorin auch ein großes Vertrauensverhältnis, sodass ich auch viele Vorschläge dort gemacht habe. Ich muss aber sagen, dass ich in meinem Leben sehr viele Gutachten gemacht habe, also proaktiv sozusagen an die Verlage, Probeübersetzungen, aus denen nichts geworden ist. Also die Erfahrung macht man, glaube ich, bei so einer kleinen Literatur immer wieder. Man steckt da sehr viel Arbeit rein. Wir hatten eine Zeit lang auch eine kleine Arbeitsgruppe von 4 Leuten, die jedes Jahr für die Frankfurter Buchmesse eine Reihe von Büchern gelesen hat, eine kleine Auswahl getroffen, kleine Inhaltsangaben gemacht, Probeübersetzung gemacht und daraus ein Heft zusammengestellt, haben das dann für deutsche Verlage auf der Buchmesse greifbar war. Das fand ich eigentlich eine sehr tolle Idee, aber konkret hat sich daraus relativ wenig ergeben. Zweimal habe ich Buchvorschläge gemacht, die erfolgreich bei Verlagen gelandet sind. Das eine Variantes von Michalopoulou, wo ich auch mehr oder weniger durch einen Zufall wohl über den Hansa Verlag erfahren habe, bei welchem Verlag das gelandet war und dann ein Gutachten und eine Probeübersetzung hingeschickt habe und dann auch die Übersetzung bekommen habe. Und ebenso war es bei Christus Economou, mit seinem Erzählband. Ich hatte bereits für die Kulturstiftung, mit der ich damals sehr eng zusammengearbeitet habe, die Griechische Kulturstiftung in Berlin, da hatte ich eine Übersetzung einer Erzählung gemacht für eine Lesung und habe dann erfahren, dass der ganze Band bei einem Verlag angenommen worden ist und habe dann auch herausgekriegt, bei wem das war und habe dann ein Gutachten geschickt und eine Probeübersetzung und habe dann die Übersetzung gekriegt. Vom Himmel runtergefallen ist mir eine Übersetzung ganz unerwartet beim Hansa Verlag und zwar Varoufakis, Milonsas mit den Korimo Yatin Economia, also nicht literarisch, ganz anderes Thema. Und das kam deshalb zustande, weil ich einfach auf der Übersetzerliste des Verlags stand. Also die Verlagsbeziehungen sind immer sehr wichtig.
Und man muss auch sehr, sehr viel Mühe, finde ich, in Probeübersetzungen stecken, denn die Probeübersetzungen sind absolut das Mittel, um bei einem Verlag einen Auftrag zu kriegen, wenn der Verlag an dem Buch überhaupt interessiert ist. Aber man muss sich vor allem auch immer vor Augen führen, dass die Verlage nicht nach einer Nationalliteratur suchen. Also die suchen nicht nach griechischen Autoren, die suchen nicht nach der griechischen Literatur, sondern die suchen einfach nach guten Autoren unter vielen anderen Nationalitäten, die möglichst aber auch dann ein Werk repräsentieren, mit dem man weitermachen kann. Also die wollen gerne Autoren, wo auch Folgebände erscheinen, sodass sie einen Autor pflegen können und im Verlag in der Fortsetzung rausbringen. Das ist in Griechenland in den letzten Jahren so gut wie gar nicht gelungen und das ist sehr bedauerlich. Mhm. Vielen Dank, Birgit. Δέσποινα, θεωρείς, κρίνοντας από τη συνεργασία σου με διάφορους εκδοτικούς οίκους, ότι τα πράγματα στην Ελλάδα λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με αυτό που μας περιέγραψε η Birgit, ότι ισχύει στη Γερμανία, ή πού θα εντόπιζες τις διαφορές? Πώς επιλέγεις τις μεταφράσεις σου, είναι η επόμενη ερώτηση, και γενικότερα, αν μπορείς να μας πεις, κατά πόσον θεωρείς ότι οι Έλληνες εκδότες είναι ανοιχτοί απέναντι στις προτάσεις των μεταφραστών? Και αν αυτό προϋποθέτει να υπάρχει ήδη μια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ εκδότη και μεταφραστή. Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Και πάμε. Πριν ξεκινήσω, θέλω να πω ότι έχει μεγάλη διαφορά το μέγεθος μιας γλώσσας ως προς την αγορά στην οποία απευθύνεται. Δηλαδή, τα ελληνικά στη Γερμανία και τα γερμανικά στην Ελλάδα είναι δύο διαφορετικά μεγέθη, τελείως διαφορετικά μεγέθη. Όσο μας είπε η Birgit, ισχύουν απολύτως, αλλά ισχύουν για μια πολύ μικρή γλώσσα. Δηλαδή τα ελληνικά, όταν κάποιος είναι μεταφραστής ελληνικών στη Γερμανία, θα πρέπει να το κυνηγήσει νομίζω το μόνο του πολύ περισσότερο, να στείλει πολύ περισσότερες προτάσεις στους εκδότες, να κάνει πολύ περισσότερα δείγματα, όλα αυτά που ακούσαμε. Στην Ελλάδα είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί τα γερμανικά δεν είναι τόσο μικρή γλώσσα. Δεν είναι αγγλικά, όπου και η ζήτηση και η προσφορά είναι τεράστια. Όμως υπάρχουν και αρκετοί μεταφραστές, σε αντίθεση με τη Γερμανία, με τους μεταφραστές ελληνικών, υπάρχουν στην Ελλάδα πολύ περισσότεροι μεταφραστές γερμανικών. Και τα γερμανικά είναι μια ελαφρώς πιο διαδεδομένη γλώσσα στην Ελλάδα. Οπότε τα πράγματα είναι λίγο ισορροπημένα. Η αλήθεια όμως είναι ότι σπάνια επιλέγουμε τα βιβλία που θα μεταφράσουμε. Σπάνια τα πηγαίνουμε, εμείς τα παίρνουμε το χεράκι και τα πηγαίνουμε στον εκδότη. Λίγες φορές έχει συμβεί αυτό, στη δική μου σταδιοδρομία τουλάχιστον. Οι προτάσεις έρχονται συνήθως από τους εκδότες. Και η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είναι αποκλειστικά έτσι τα πράγματα. Δεν θα ακούσουν έναν άγνωστο μεταφραστή, ο οποίος θα τους προτείνει ένα βιβλίο χωρίς να τον γνωρίζουν καν, χωρίς να υπάρχει κάποια σύσταση. Δυστυχώς, δεν είναι ωραίο. Καλό θα ήταν να μπορεί οποιοδήποτε να προσεγγίσει έναν εκδοτικό οίκο και να το προτείνει μια μετάφραση. Αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν θα δώσουν ιδιαίτερη βάση. Αυτό είναι κάτι που χτίζεται. Είναι η σχέση εμπιστοσύνης που είπες. Δηλαδή, έχεις γνωρίσει έναν εκδότη με τον οποίο πια έχεις μια σχέση, έχει δει τη δουλειά σου, την εμπιστεύεται, έχει δει την κρίση σου. Έχεις κάνει κάποιες αναγνώσεις και αξιολογήσεις βιβλίων. Αυτός είναι ένας ωραίος τρόπος να βρει κανείς βιβλία για μετάφραση. Σου αναθέτουν οι εκδότες την αξιολόγηση του βιβλίου, το διαβάζεις, τους λες τη γνώμη σου και αναλόγως με την εισήγησή σου, βέβαια, γιατί δεν είναι όλα τα βιβλία άξια προς έκδοση ή τέλος πάντων δεν είναι όλα ενδιαφέροντα για την ελληνική αγορά, ας το πούμε έτσι. Επιλέγουν να το εκδώσουν ή όχι. Και συνήθως εκεί, αν εσύ είσαι ο άνθρωπος που έχει διαβάσει πρώτος το βιβλίο και γνωρίζουν τη δουλειά σου, θα σου αναθέσουν μετά και τη μετάφραση. Βέβαια, εκεί υπάρχει μια παγίδα. Όταν σου αναδείχνεται μια ανάγνωση, καλό είναι να μην ωραιοποιείς τα πράγματα, διότι μετά θα κληθείς εσύ να το μεταφράσεις αυτό το βιβλίο και επίσης αυτό θα κυκλοφορήσει σε μια αγορά. Οπότε δεν έχει νόημα να παρουσιάσεις το βιβλίο ως αριστούργημα, ενώ δεν είναι, και μετά να πάει άπατο το βιβλίο στην αγορά, διότι αυτό θα έχει άσχημα αντανάκλαση πάνω σου. Ο στόχος είναι να σε παίρνουν σοβαρά, να σου έχουν εμπιστοσύνη στην κρίση σου και στη δουλειά σου. Τώρα, από τα βιβλία που έχω μεταφράσει, λίγα έχω επιλέξει εγώ. Νομίζω το μόνο που έχω στο μυαλό μου έτσι σίγουρα είναι αυτό που μεταφράζω αυτή τη στιγμή, για τις εκδόσεις σε ώρα. Δεν θυμάμαι να έχω επιλέξει άλλες μεταφράσεις. Πάντα έρχονταν μέσω πρότασης από τον εκδοτικό οίκο. Ποιο είναι αυτό που μεταφράζεις τώρα, θες να μας πεις?
Θα τα πούμε αργότερα, αλλά ναι, βεβαίως. Είναι η Αλεκού και ο Δόκτωρ Σιμονούδα. Τη Κριστίνα Βούνικε. Ένα υπέροχο βιβλίο. Λοιπόν, παίζουν ρόλο οι προσωπικές, όχι οι προσωπικές σχέσεις. Δεν θέλω να ακουστεί σαν να χρειάζεται να έχεις μέσον για να ξεκινήσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά. Δεν ήξερα κανέναν στον εκδοτικό χώρο. Ξεκίνησα ως δικηγόρος στη διαδρομία μου. Και κάποια στιγμή αποφάσισα ότι δεν μου ταιριάζει και ότι θέλω να είμαι μεταφράστρια, γιατί μου ταιριάζει περισσότερο. Και πάνω σε αυτή τη στροφή έκλεισαν πολλές πόρτες, κάποιες όμως άνοιξαν, χωρίς να τους γνωρίζω τους ανθρώπους. Και λίγο-λίγο μετά, με πίεση και επιμονή και πολλή δουλειά, άνοιξαν και άλλες πόρτες. Και η μία πόρτα γενικώς ανοίγει την άλλη. Δηλαδή, συστάσεις παίζουν τεράστιο ρόλο σε αυτό το χώρο. Πρέπει να σε ξέρουν οι άνθρωποι, να σε εμπιστεύονται, έτσι ώστε να σε συστήσουν και παρακάτω. Τώρα, ως προς τις προτάσεις, συνήθως αυτό που παίζει ρόλο είναι και το μέγεθος του εκδοτικού οίκου. Σε έναν πολύ μεγάλο εκδοτικό οίκο, που υπάρχει ένα ολόκληρο τμήμα δικαιωμάτων και ανθρώπων που πραγματικά ξεσκαλίζουν και διαλέγουν την εκδοτική παραγωγή μιας άλλης χώρας, ψάχνοντας τα διαμάντια, δύσκολα θα καταφέρει ένας μεταφραστής που κάνει και μια άλλη δουλειά συγχρόνως. Δεν θα όλη μέρα να ψάχνεις ωραία βιβλία που έχουν εκδοθεί στη Γερμανία. Δύσκολα θα καταφέρεις λοιπόν να τους βρεις κάτι που δεν έχουν ξανακούσει. Στους πιο μικρούς εκδοτικούς οίκους όμως, που είναι πιο προσωπικές οι σχέσεις, πιο μικρά τα τμήματα, πιο συμμαζεμένα γενικώς τα πράγματα, είναι πιο εύκολο να πας με μια πρόταση, να τη συζητήσεις με τον εκδότη, να σου πει ωραία, να το διαβάσουμε, να το δούμε και εν τέλει να το αναλάβεις κιόλας. Γι' αυτό λέω, παίζει ρόλο το μέγεθος του εκδοτικού οίκου. Είναι διαφορετικές δηλαδή οι σχέσεις που αναπτύσσονται μέσα σε ένα μικρό εκδοτικό οίκο και διαφορετικές σχέσεις σε ένα μεγαλύτερο, ο οποίος έχει διάφορα τμήματα, πάρα πολύ κόσμο, πρέπει να συνεννοηθούν περισσότερους, είναι αλλιώς. Και να πω επίσης και κάτι άλλο που επηρεάζει το κατά πόσον μεταφράζουμε μόνο βιβλία που θέλουμε ή όχι, είναι ότι όταν έχεις ξεκινήσει να μεταφράζεις έναν συγγραφέα, είναι πολύ δύσκολο να τον παρατήσεις στη συνέχεια. Τον παντρεύεσαι σε εισαγωγικά. Εφόσον όλα πάνε καλά, δεν έχει γίνει κάποιο χοντρό λάθος στη διαδικασία, συνεχίζει να μεταφράζει τα βιβλία του. Οπότε βρίσκεσαι με κάποιους συγγραφείς για τους οποίους έχεις δεσμευτεί και για τους οποίους πολύ δύσκολα μπορείς να διακόψεις την εργασία και να πεις εγώ σταματάω να μεταφράζω φίτσικ, ας πούμε. Δεν είναι πολύ εύκολο και δεν το θεωρώ και αντιεπαγγελματικό. Οπότε ακόμα και αν ο φίτσικ γράψει ένα βιβλίο το οποίο δεν διαβάζεται, λέμε τώρα, θα μεταφραστεί αυτό το βιβλίο. Θα χρειαστεί να το μεταφράσω. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, συνήθως από κάπου αλλού μας έρχονται οι προτάσεις. Όταν έχουμε την τύχη να επιλέγουμε μόνοι μας τα βιβλία μας, είναι πολύ όμορφο, αλλά πολύ σπάνιο. Ευχαριστώ πολύ και τους δύο για τις ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Ich komme nun zu einem Thema, das eher mit ästhetischen Fragen, wie auch mit dem Handwerk des Übersetzens zu tun hat. Könnt ihr im Rückblick auf die belletristischen Bücher, die ihr schon übersetzt habt, eins oder zwei auswählen, die beim Übersetzen besonders herausfordernd waren, und kurz darüber sprechen? Bei der Übertragung eines literarischen Textes von einer Sprache in eine andere ist ja man mit verschiedenen Schwierigkeiten konfrontiert, sei es rein sprachlicher, literarischer oder kultureller Art. Und ich fände es sehr spannend, wenn ihr anhand eines Beispiels über solche Schwierigkeiten, mit denen ihr bestimmt zu tun gehabt habt, wie auch über die Art und Weise, wie ihr damit umgegangen seid, kurz sprechen könnt. Wer möchte anfangen? Wer ist Binder? Ευχαριστώ. Ωραία. Να διαλέξουμε δύο βιβλία που μας δυσκόλεψαν. Το ένα είναι σίγουρα το Vida Farnes του Μπόντο Κίρχοφ. Ήταν το πρώτο βιβλίο που μετέφρασα από τα γερμανικά και κόντεψα να αλλάξω επάγγελμα. Το σκέφτηκα πραγματικά. Ήταν μια τραυματική εμπειρία. Εκδόθηκε καταρχάς από τις εκδόσεις σε ώρα, από τις οποίες είναι και το δεύτερο βιβλίο που θα αναφέρουμε στη συνέχεια και από τις οποίες μάλλον πρέπει να ζητήσω βαρέα και ανθιγίνα τώρα που το σκέφτομαι. Είχε μόλις βραβευτεί ο Κίρχοφ τότε με το Deutsche Buchpreis. Ήταν πολύ φρέσκο το βραβείο όταν ανέλαβε τη μετάφραση. Και είχε ένα ιδιαίτερο λογοτεχνικό στυλ. Αν δεν τον έχει διαβάσει κανείς, είναι λίγο δύσκολο να το αντιληφθεί. Το έχει περιγράψει ο ίδιος εξαιρετικά με μία φράση σε ένα άλλο βιβλίο του. Λέει: Meine Seiten sind Festungen. Οι σελίδες μου είναι οχυρά. Και αυτό ακριβώς είναι. Είναι απόρθητα οχυρά οι σελίδες του. Ξεκινάς τη μετάφραση νιώθοντας ότι υπάρχει ένας κώδικας στον οποίο πρέπει να σπάσεις. Ότι δεν καταλαβαίνεις, ότι δεν μπορείς να συνδεθείς με το κείμενο. Κάποια στιγμή λίγο-λίγο βέβαια ο κώδικας σπάει και σπάει από μόνος του, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Αλλά ήταν πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, γιατί πραγματικά
είχε περιόδους μέσα οι οποίες μπορεί να υπερεύαιναν σε μέγεθος τη σελίδα. Δηλαδή, μια πρόταση που ξεκινάει σε μια σελίδα τελειώνει σε μια άλλη. Και ενώ έχει καλύψει και πάνω από μια ολόκληρη σελίδα. Ήταν υπέροχο. Ήταν υπέροχο παρά τα κλάματα και τις δυσκολίες. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα αρχή και η αλήθεια είναι ότι είναι καλό να ξεκινάς, να σε ρίχνουν μια κολύμπη στα βαθιά. Μετά το δεύτερο παράδειγμα είναι αυτό που μεταφράζω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό αναφέρθηκα και προηγουμένως, μου είπε ότι κάποιος θα αναφερθεί. Κριστίνα Βούνικα, λοιπόν, The Fuchs and Dr. Chimamura. Αυτή ήταν δική μου πρόταση. Όχι για το βιβλίο συγκεκριμένα, αλλά για τη συγγραφέα. Διαβάσα ένα άλλο της βιβλίο, πιο πρόσφατο. Σε τρελάθηκα, πήρα τον εκδότη, του λέω να το δούμε, να τη δούμε αυτή την περίπτωση. Και όντως την είδαμε την περίπτωση και προέκυψε ένα δεύτερο βιβλίο από αυτή την ιστορία. Επέλεξε ο εκδότης να ξεκινήσουμε με ένα άλλο βιβλίο από αυτό που πρότεινα εγώ αρχικά. Και είναι περίπτωση που λέμε έβαλα τα χεράκια μου και έβγαλα τα ματάκια μου. Ένα υπέροχο λογοτέχνημα. Αλλά με ένα πολύ ιδιαίτερο λογοτεχνικό στυλ. Φλερτάρει με το σουρεαλισμό η Βούνικε. Είναι εποχής. Διαδραματίζεται στα τέλη του 19ου αιώνα ως τις αρχές του 20ου. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας Ιάπωνας, ο οποίος μιλάει άπτεστα γερμανικά. Είναι νευρολόγος, ψυχίατρος και ταξιδεύει, μεταξύ άλλων, ταξιδεύει και στην Ευρώπη, στα πανεπιστήμια της εποχής, περνάει από τη Σορβόνη, πηγαίνει στο Βερολίνο, καταλήγει στη Βιέννη. Υπάρχουν υπαρκτά πρόσωπα και αναφέρονται υπαρκτά έργα επιστημονικά. Κατά συνέπεια, αυτό είναι ένας πρόσθετος παράγοντας δυσκολίας από την άποψη ότι δεν μπορείς να μεταφράσεις κάτι όπως κρίνεις. Πρέπει να ψάξεις, να βρεις αν έχει κυκλοφορήσει, αν έχει μεταφραστεί, πώς αποδίδεται ο συγκεκριμένος επιστήμονας στα ελληνικά συνήθως, το όνομά του, τι ξέρουμε γι' αυτόν. Υπάρχουν μέσα περιγραφές, αναφέρονται ας πούμε σε κάποιες φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο Σαρκό, ο Γάλλος νευρολόγος. Πραγματικά βρήκα τις φωτογραφίες, δηλαδή τις εγγραφές και κάνει συγκλονιστική έρευνα. Υπάρχουν κάποιες σκηνές οι οποίες είναι εσκεμμένα κατανόητες. Και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο δύσκολο κομμάτι της μετάφρασης. Δεν καταλαβαίνεις τι ακριβώς συμβαίνει. Παρ' όλα αυτά σου αφήνει μια αίσθηση. Και αυτή η αίσθηση πρέπει να περάσεις στον Έλληνα αναγνώστη. Δηλαδή, δεν μπορεί να μεταφράσεις ασυναρτησίες. Δεν είναι ακριβώς ασυναρτησίες. Είναι σουρεάλ το κείμενο. Είναι πανέμορφο, αλλά πολύ δύσκολο. Και είναι πάρα πολύ ιατρική ορολογία μέσα. Ακούγεται πιο περίπλοκο για τον αναγνώστη από ότι νομίζω ότι ήταν από τα κείμενα που μεταφραστικά είναι πολύ περίπλοκα. Ας πούμε, χρειάστηκε να επινοήσω λέξεις. Χρειάστηκε, για να απαντήσω και στο άλλο κομμάτι της ερώτησης, υπάρχουν στιγμές που αναγκάζεσαι να επινοήσεις λέξεις. Δεν υπάρχει λέξη στα ελληνικά που αποδίδει ακριβώς αυτό που πρέπει να πεις. Ή να χρησιμοποιήσεις μια πιο εξωτική λέξη. Εδώ έχω ένα παράδειγμα. Γιατί χρησιμοποιούσε η συγγραφέα κάποτε τη λέξη λάγκα, γιατί δεν ήξερα ότι έχει και τη σημασία του μέρους όπου κοιμάται κάποιο. Δεν το γνώριζα. Το κρεβάτι, αλλά όχι ακριβώς το κρεβάτι. Και αναρωτήθηκα για να χρησιμοποιούμε τόσο παράξενη λέξη, μήπως πρέπει να πούμε κάτι άλλο πάρε περίεργο. Γιατί ήμασταν και στην Ιαπωνία και δεν κοιμούνται ακριβώς σε κρεβάτια. Πώς θα το πούμε. Σκέφτηκα το γιατάκι. Απλώς κατέληξα ότι μάλλον δεν πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, διότι θα γινόταν η φράση το γιατάκι τη Βικίκο, το οποίο είναι λίγο γελίο ακόμα και στον ήχο και κινδυνεύω να διαβάσω άλλο γατάκι. Και ναι, δεν το θέλαμε. Οπότε τελικά το είπα απλώς κρεβάτι. Αλλά θέλω να πω, υπάρχουν τέτοιες δυσκολίες ακόμα και στη λέξη που θα επιλέξεις, ανάλογα με το στυλ της συγγραφέας, είναι ένα λίγο παλιωμοδίτικο στυλ, είναι γλώσσα που προσπαθεί να αναπαραγάγει τη γλώσσα πριν από 100 και πλέον χρόνια. Παρ' όλα αυτά, είναι ένα πάρα πολύ όμορφο βιβλίο που νομίζω ότι αν έχει βγει μετάφραση όπως θα ήθελα να έχει βγει, θα περάσει πολύ ωραία στον αναγνώστη. Δηλαδή, γελάς δυνατά καθώς διαβάζεις. Είναι ένα υπέροχο στυλ, ηρωνικό και πραγματικά πολύ καλή λογοτεχνία αυτό που λέμε. Αυτά. Πολύ ωραία και γλαφυρά. Και περιμένουμε το βιβλίο. Birgit? Ja, ich habe auch zwei Bücher ausgesucht, über die ich kurz sprechen wollte. Und zwar das eine, das ist im Romesini Verlag erschienen. Das war eine meiner frühen Übersetzungen. Und zwar von Sotiris Dimitriou, Nakou Kala Tonomaso. Und falls Sie das kennen, ich weiß es nicht, wissen Sie, dass das auch für einen Griechen ein ausgesprochen schwieriges Buch ist, weil es im epirotischen Dialekt geschrieben ist. Also das ist auch ein Buch, das selbst für Griechen relativ schwer verständlich ist. Das Ganze ist dann dadurch noch komplizierter, dass keinerlei Glossar beigefügt ist.
Ich hatte damals das Glück, dass Niki Eidenayer mir dabei auch geholfen hat, auch beim Verständnis dieses Dialekts. Aber das Problem ist natürlich, wie übersetze ich einen griechischen Dialekt in irgendeine Form von deutscher Sprache? Denn ich kann natürlich unmöglich die Person in irgendeinem deutschen Dialekt sprechen lassen. Also Sie können sich das vorstellen, das ist diese Bergregion an der albanischen Grenze, Karg, ist eine sehr grausame Geschichte. Es sind Frauen, die ausziehen, um Nahrung zu suchen. Es ist die Hungersnotzeit kurz vor der Schließung der Grenze. Es ist dann diese Trennung der Familien. Dann ist es ein Stück spielt dann in Albanien, wo dann der Kommunismus beginnt. Und schließlich geht es dann um die albanischen Migranten, die dann versuchen, in Griechenland eine Arbeit zu kriegen. Also das ist so kurz der Hintergrund. Das Ganze, dieses karge Bergland, der albanische Hintergrund, man kann solche Personen natürlich unmöglich irgendwie, was weiß ich sage jetzt ein ganz extremes Beispiel, Sächsisch sprechen lassen oder Bayerisch, weil also der Einsatz von einem Dialekt, der dann sofort eine Region kennzeichnet, würde ja diese Personen in vollkommen andere Region, geografische Region versetzen. Das heißt, es funktioniert überhaupt gar nicht. Und man musste da sozusagen eine Sprachmaske erfinden. Ich habe dann versucht, eine relativ neutrale deutsche Sprachform zu finden. Also das ist grammatikalisch auch im Griechischen sehr schlicht, also eine sehr schlicht, grammatikalisch sehr schlichte Sprache, die aber deutlich eine ländliche Konnotation, was Dörfliches hat. Ich habe auch lange gesucht nach deutschen Beispielen, ob so eine Art von Sprache bei irgendeiner deutschen Literatur gibt. Und ich habe dann so eine bäuerliche Autorin gefunden, die im Alemannischen angesiedelt ist, Baik heißt die. Und die hatte auch so eine ganz einfache Sprache, die nur so sagt, eher sagt als erzählt. Und die so leicht alemannisch beeinflusste Verwandtenbegriffe und Gerätebegriffe und sowas verwendet hat. Und daran habe ich mich dann sehr stark orientiert. Das heißt, die Gerätschaften, die Verwandtschaftsbeziehungen haben so einen leicht süddeutschen Einschlag. Anders geht es bei mir sowieso nicht. Ich kann nicht Hanseatisch oder Sächsisch oder sonst was in meiner Übersetzung verwenden. Ich muss in meinem Idiom auch in einer gewissen Weise bleiben als Übersetzer. Sonst wirkt es nicht authentisch. Das heißt, ich habe eine Art Kunstsprache erfinden müssen, um diesen Dialekt in irgendeiner Weise abzubilden. Ich will jetzt da nicht groß drauf eingehen. Ich habe dazu auch einen Aufsatz geschrieben. Und das Buch ist jetzt nochmal neu erschienen in der Edition Romesini bei dem CEMOC. Und das Nachwort enthält also diesen Aufsatz, wenn das jemanden speziell interessiert, das Problem von Dialektübersetzung. Ich habe da auch andere Beispiele noch. Das zweite Beispiel, wo ich die Übersetzung schwierig fand, für mich persönlich, war Christus Economou mit seinen Erzählungen. Christus Economou von vornherein ist schon mal 25 Jahre jünger als ich. Das Buch spielt in Piräus. Die auftretenden Personen sind randständige Personen, Arbeiter, Arbeitslose, Malocher, Halbkriminelle so ein bisschen manchmal. Und das hat einen sehr speziellen Zungenschlag mit Argot, einen Macho-Hintergrund. Und ich hatte zum Beispiel große Bedenken, ob ich als Frau und als sehr viel ältere Frau, auch als er, ich stamme ja auch praktisch aus einer anderen Generation, ob ich das überhaupt hinkriege, dafür eine überzeugende Sprache zu finden. Es ist ein Buch, das auch surreale Elemente hat, poetische. Und das sind also sozusagen Machos mit einer zarten Seele. Ich habe mich auf dieses Buch, und es ist ein Buch, das eigentlich lauter Verlierer beschreibt, also gesellschaftliche Verlierer. Es ist ja so kurz vor der Krise geschrieben worden. Es ist dann von den deutschen Verlagen als Krisenbuch verlegt worden. Man muss sich auf so eine Sprachrolle, die einem so fern liegt,
emotional sehr stark einlassen. Und ich fand es einerseits sehr schwierig und andererseits sehr reizvoll. Es war, ein ziemlicher Anspruch an die Übersetzerkünste sozusagen. Und gleichzeitig hat diese Sprache eine sehr klare Musikalität, einen sehr schnellen Takt. Also man musste das auch dann grammatisch wiedergeben. Economo hat so gut wie überhaupt keine Satzzeichen. Ich hatte in meiner ersten Version auch überhaupt keine Satzzeichen. Das hat der Verlag dann nicht akzeptiert, weil er das nicht lesbar fand. Der Verlag hat dann Satzzeichen eingefügt. Also ist im Deutschen vom syntaktischen Erscheinungsbild ein bisschen anders als im Griechischen. Aber ich glaube, dass mir dann das Staccato des Textes schon gelungen ist. Aber es ist nicht einfach, sich auf einen Text einzulassen, der von der ganzen Anlage so weit entfernt ist von der eigenen Person. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal als Gegensatz Amanda Michalopoulou übersetze, dann ist mir die sprachlich sehr viel näher und auch von dem Denkhintergrund. Oder Mimika Granaiki, die ich übersetzt habe, mit dem Uni-Hintergrund, mit den philosophischen Überlegungen, mit diesen ganzen Bildungseinsprengseln. Das sind Texte, die mir, sagen wir mal, von der Rollenmaske, von der Rolle, von der Sprachrolle sehr viel näher sind. Da habe ich dieses Problem nicht. Also ich musste mich da wirklich in so eine ganz andere Rolle begeben. Ein Übersetzer in Deutschland hat mal gesagt, es seien sozusagen mentale Exerzitien, die man da vollzieht. Also man muss da schon sehr tief in den Text reingehen. Gleichzeitig hatte ich sehr wenig Zeit für den Text. Also der Verlag hat mir da relativ wenig Zeit gegeben. Ich hätte gern mehr gehabt, um den öfter zu überarbeiten. Es entsteht aber dadurch ein sehr, sehr intensives Arbeitsklima, was auch wieder ein Vorteil ist. Man gibt sich dann sehr tief in diesen Text rein, auch emotional. Und ich glaube, das merkt man dem Ergebnis dann auch an. Das waren so meine zwei etwas extremen Erfahrungen beim Übersetzen. Είμαστε λίγο στενά με το χρόνο και πριν ανοίξω και τη συζήτηση με το κοινό, υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία θα ήθελα να συζητήσω, ίσως ένα γενικότερο που έχει να κάνει με τη σχέση της μετάφρασης με τη τέχνη. Θα το πω στα γερμανικά για να είναι έτσι πιο σαφές. Also ich möchte nun zu einem allgemeineren Thema kommen, das beim Titel unserer Seminare angedeutet wird, die Kunst der Übersetzung. Und euch beide fragen, betrachtet ihr das literarische Übersetzung als Kunst und versteht ihr eure Rolle als Literaturübersetzerinnen eher als Co-Autorinnen oder als Vermittlerinnen einer anderen Stimme, der des Autors oder der Autoren? Und vielleicht daran anschließend, welche Freiheiten darf und soll man sich eurer Meinung nach als Übersetzer, als Übersetzerin nehmen, um einen literarisch wirksamen Übersetzungstext zu produzieren? Und worin bestehen die Grenzen dieser Freiheit? Birgit, möchtest du anfangen? Ja, ja. Ich finde den, mit dem Ausdruck der Kunst kann ich persönlich nicht so wahnsinnig viel anfangen, weil ich finde, das ist ein unglaublich schwammiger Begriff. Ich weiß nicht, wo die Kunst anfängt, wo sie aufhört, wo das Handwerk aufhört. Ein sehr gut ausgeübtes Handwerk. Handwerk ist ja auch eine ganz große Voraussetzung. Aber meiner Ansicht nach, also Co-Autor würde ich überhaupt nicht sagen, weil letzten Endes ich ja nicht vor einem leeren Blatt sitze wie der Autor. Der Autor hat die gesamte Imagination seiner Erzählung, es ist seine Kreativität und ich werde sozusagen zu seinem Sprachrohr in der anderen Sprache. Also das ist schon eine grundsätzlich ganz andere Rolle von der Kreativität her. Also meine Kreativität liegt in der Erfindung einer Sprachmaske, der Sprachrolle, die diesem Autor angemessen ist. Und da ist auch sozusagen, darin liegt auch meine Freiheit, wenn man diesen Freiheitsbegriff mal anspricht. Es gibt so diesen berühmten Satz, ich glaube, er stammt von, oder den Ausdruck, der stammt, glaube ich, von Voltaire,
der sagt, Übersetzen ist in Ketten tanzen. Das ist ganz plastisch, wobei ich die Ketten ehrlich gesagt als etwas zu schwer betrachte. So schwer empfinde ich diese Bindung in der Übersetzerrolle eigentlich nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass meine Bewegungsfreiheit von dem Vorgegebenen auf jeden Fall begrenzt ist. Wobei ich auch noch mal sagen würde, ich weiß nicht, das ist vielleicht für dich, Marina, auch noch mal ein anderer Punkt, dass es bei der Lyrikübersetzung sicher sehr viel mehr Freiheit geben muss, um die ganzen formalen Gegebenheiten der Lyrik überhaupt irgendwie in eine andere Sprache zu bringen, also Metrum und Sprachmelodie und so weiter. Das ist zwar bei der Prosa auch wahnsinnig wichtig, aber nicht ganz so vordergründig wie bei der Lyrik. Ich bin ja als Übersetzer zuerst mal vor allem Leser. Ich muss also erst mal den Text ergründen. Ich muss sozusagen beim Lesen das Wesen und die ganzen stilbildenden Merkmale erfassen. Ich muss versuchen zu verstehen, wie der Text funktioniert. Und das muss ich dann irgendwie versuchen nachzubilden. Ich denke, insofern erklärt sich auch, warum jeder Übersetzer ein gleiches Werk auch anders übersetzt. Es gibt ja von vielen Werken sehr viele Übersetzungen. Also es gibt diese berühmte Geschichte mit dem einen Shakespeare-Sonett, wo es über 100 Übersetzungen gibt. Da gibt es einen sehr hübschen kleinen Band dazu, sehr spannend zu sehen für Übersetzer. Das heißt, ich denke, jeder Übersetzer liest den Text auch ein kleines bisschen anders und es kommt so ein Stück von der eigenen Persönlichkeit natürlich auch in die Übersetzung. Und auch ein Stück von der eigenen Erfahrungswelt. Und das macht dann die Übersetzungen ein Stück weit auch individuell. Und gleichzeitig hat man natürlich nicht den riesen Spielraum, um dem Autor gerecht zu werden. Also denn man will ja den Autor transportieren und nicht sich selber, auf gar keinen Fall. Also insofern habe ich dann einen engen Rahmen, in dem ich mich ein Stück weit frei bewegen kann. Und ich weiß nicht, das wird Despina auch bestätigen können, eine Übersetzung besteht eigentlich ununterbrochen aus kleinen und großen Entscheidungen. Das heißt, bei jedem Satz, bei jedem Wort schon fast, entscheide ich mich zwischen verschiedenen Alternativen, die ich eventuell im Kopf habe, zwischen für und wider, mache ich so, mache ich es anders, was ist mein hauptformales Merkmal, was ist mein Gesichtspunkt beim Übersetzen. Also insofern bewege ich mich von Übersetzung zu Übersetzung und versuche dadurch so der Idealvorstellung der Übersetzung. Also ich glaube, beim Lesen entsteht sowas wie ein zwischensprachliches Gebilde einer Idealvorstellung von der fertigen Übersetzung. Also eine intersprachliche Vorstellung von dem Werk und der versuche ich dann durch meine Übersetzung, durch meine Sprache gerecht zu werden. Das wäre so mein Standpunkt dazu. Πιο σου. Δέσποινα, η δική σου οπτική. Θα συμφωνήσω με όλα όσα είπε η Μπίργκη. Πραγματικά είναι γεμάτη αποφάσεις η δουλειά μας. Την οποία δεν θεωρώ τέχνη. Έχει καλλιτεχνικά στοιχεία, αλλά ο μεταφραστής δεν είναι καλλιτέχνης. Είναι τεχνίτης. Μπορείς να είσαι τεχνίτης, καλός, καλύτερος, κακός, μέτριος. Το ίδιο και καλλιτέχνης. Αλλά είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ο στόχος του μεταφραστή δεν είναι να γράψει το δικό του βιβλίο. Είναι να πάρει ένα βιβλίο το οποίο φέρει μια υπογραφή και ιδανικά να το γράψει ξανά όπως θα το έγραφε ο συγγραφέας αν έγραφε απευθείας τη γλώσσα μας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Όχι να γράψουμε κάτι καινούργιο το οποίο θα έχει άλλη υπογραφή. Άρα ιδανικά ο μεταφραστής πρέπει να είναι όρατος σε αυτό το κείμενο. Δεν πρέπει να υπάρχει, να είναι το κείμενο, ζητώ συγγνώμη από τους γερμηνείς μας, δεν πρέπει να βρωμάει μεταφρασίλια. Πρέπει να διαβάζεται και να ρέει σαν να είναι γραμμένο στα ελληνικά ή στα γερμανικά τα κείμενα του.
Και ναι, προφανώς έχει πολύ μεγάλο κομμάτι δημιουργικότητας όλο αυτό. Χρειάζεται βρηματικότητα, φαντασία. Πρέπει να βρεις και έξυπνες λύσεις. Όταν δεν μπορείς να πεις αυτό που λέει ο συγγραφέας, να βρεις έναν τρόπο να το πεις, έστω και αν η γλώσσα σου δεν σου δίνει τα εργαλεία. Και ναι, εκεί μπορεί να νιώθουμε εμείς ότι βγάζουμε την καλλιτέχνη από μέσα μας, αλλά στην πραγματικότητα δεν πρέπει να φτάσει αυτό στον αναγνώστη. Πρέπει να εκφράζει αυτό που έγραψε ο συγγραφέας. Τώρα, ως προς τις ελευθερίες, όλα αυτά είναι μπαίνουν στο ίδιο θέμα. Δεν υπάρχει λευκή επιταγή στη μετάφραση. Ο ορίζοντάς μας είναι πάντα, το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιτρέπεται να κινηθούμε είναι πάντα πρωτότυπο έργο. Δεν μπορούμε ούτε να επιβάλλουμε το ήθος μας, το προσωπικό. Δεν μπορούμε ούτε να θεωρήσουμε ότι εμείς τα ξέρουμε καλύτερα από τον συγγραφέα. Αν ο συγγραφέας είπε ότι έτσι πρέπει να τα γράψει, έτσι πρέπει να γραφτούν. Και προφανώς υπάρχουν πάντα περιθώρια και ελευθερίες, σε μικρές αποφάσεις, σε επίπεδο λέξης, σε επίπεδο πρότασης. Μπορείς να αλλάξεις κάτι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο συγγραφέας μπορεί να έχει κάνει κάποιο λάθος. Εμφανές λάθος, που δεν είναι σκεμμένο. Ένα διαμέρισμα που έχει αλλάξει όροφο, για παράδειγμα. Εκεί θα βάλεις το χεράκι σου να το διορθώσεις, ας πούμε. Και επίσης το γεγονός ότι ο μεταφραστής δεν έχει αυτή την απεριόριστη ελευθερία, δεν σημαίνει ότι η ιδανική μετάφραση είναι η επιλέξη μετάφραση. Πρέπει να αποδώσεις το πνεύμα του πρωτοτύπου. Αυτό που θέλει να πει ο συγγραφέας, αυτό που λέει, όπως και αν το λέει, με όποιο τρόπο και αν μπορέσει να το βγάλει στη γλώσσα. Οπότε διαβάζεις το κείμενο, μασάς το κείμενο, μυρικάζεις το κείμενο, το ξαναδιαβάζεις, διαβάζεις τη μετάφρασή σου, διαβάζεις άλλες 5 φορές πριν τη δώσεις. Και κάποια στιγμή ελπίζω ότι θα πιάσει ο στόχος σου.